Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η γερμανική κυβέρνηση διεκδικεί το κούρεμα του δημοσίου χρέους. Βέβαια, όχι του ελληνικού δημόσιου χρέους, όπως πολύ πιθανόν καταλάβατε και δικαίως απορρίσατε δεδομένης της τάσης του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών στις συνεδριάσεις του Eurogroup. Η Γερμανία χωρίς διάλογο, χωρίς θεσμούς, χωρίς συζήτηση, επιθυμεί να κουρέψει τις ηθικές και οικονομικές υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα. Επικαλούνται προφορικές συμφωνίες αμφιβόλου βασιμότητας και σταματούν τις συζητήσεις όταν τίθενται οι ελληνικές απαιτήσεις για νομιμότητα. Όσο όμως και αν προσπαθούν να ξεχάσουμε, δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε τα αποτελέσματα της ναζιστικής κατοχής και τις φασιστικές εξάρσεις βίας, όπως τις εκτελέσεις, τις σφαγές, τις θηριωδίες που βίωσαν πρόγονοί μας σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ο νομός Κοζάνης είναι μία περιοχή που πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος. Δύο από τα πλέον φρικιαστικά εγκλήματα των Ναζί κατά την περίοδο της κατοχής ήταν το διπλό ολοκαύτωμα στο μαρτυρικό Μεσόβουνο Εορδέας Κοζάνης και στους πύργους. Στις 23 Τετάρτου του 1944 οι Γερμανοί με τη βοήθεια δοσύλλογων του φέκισαν και έκαψαν ζωντανούς, δίχως καμία διάκριση, 318 γυναίκες, άντρες, παιδιά και βρέφη. Έκαψαν τα σπίτια τους και άρπαξαν όλα τα υπάρχοντά τους. Οι φωνές οδύνης, αγωνίας και πόνου των κατοίκων του χωριού Πύργη Εορδέας, εκείνο το πρωινό δεν θα σβήσουν ποτέ από τη μνήμη όσων διασώθηκαν. Τρόμαζε η γη από εκείνες τις φωνές. Μας αφηγείται η Αθηνά Τσιλογιάννη. Δεν διεκδικούμε χρήματα για να ξεχάσουμε τις θηριωδίες. Δεν διεκδικούμε εκδίκηση, αλλά επανόρθωση της μνήμης των αδικοχαμένων άοπλων γυναικόπαιδων που πλήρωσαν με το αίμα τους την υπεράσπιση και προάσπιση της πατρίδος μας. Για τους λόγους αυτούς, οι ελληνικές αξιώσεις είναι ηθικά βαρύνουσες, απαράγραπτες και πλήρως τεκμηριωμένες ιστορικά, νομικά και πολιτικά. Οι ενιαίες και αδιαίρετες αξιώσεις έναντι της Γερμανίας περιλαμβάνουν πέρα από τις ηθικές και συμβολικές αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, το κατοχικό δάνειο, τις επαναρθώσεις για την καταστροφή των υποδομών, την αρπαγή του πλούτου του ελληνικού λαού και την επιστροφή των κλεμμένων και λαιλατημένων αρχαιολογικών θησαυρών μας. Πώς αποτιμούνται αυτά τα ποσά? Σύμφωνα με τη διαδικτυακή έκδοση του Der Spiegel, υπολογίζεται ότι η Γερμανία χρωστά στην Ελλάδα 108 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων υποδομών και 54 δισεκατομμύρια ευρώ για το κατοχικό δάνειο. Σύμφωνα πάντα με τους Γερμανούς, μόνο αυτά αντιστοιχούν σε ένα μεγάλο κομμάτι του σημερινού ελληνικού δημοσίου χρέους. Η διαπίστωση όμως δεν αρκεί. Οι συζητήσεις επιτροπών με ιστορικές αναφορές και φιλολογικές συζητήσεις δεν επαρκούν. Ούτε μπορούμε να επαφιόμαστε στην καλή διάθεση και τη διεκδικητική ικανότητα κάθε Υπουργού, ο οποίος έχοντας τις καλύτερες των προθέσεων, δεν διαθέτει την απαιτούμενη θεσμική βάση και επιστημονική τεκμηρίωση για την ευόδοση των αξιώσεων. Για τους ανωτέρου αναφερόμενους λόγους, πρώτη στο μέλημα αποτελεί η επανασύσταση της Επιτροπής Διεκδίκησης των Ελληνικών Αξιώσεων έναντι της Γερμανίας, η οποία οφείλει να λειτουργεί με διαφάνεια των ενεργειών της και του σχεδιασμού των κινήσεών της με βάση την αποτελεσματική θεμελίωση της διεκδίκησης. Η Επιτροπή θα πρέπει να επιλέξει τους στόχους, τις διαδικασίες και τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει δυνάμει της διεθνούς εμπειρίας. Μία βασική πρόταση στο πλαίσιο αυτό είναι η εγγραφή των αξιώσεων στον ελληνικό προϋπολογισμό προκειμένου να γίνουν οι απαιτήσεις απαιτητές. Ο τρόπος αυτός βασίζεται στη διεθνή εμπειρία, απαιτεί ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό και ειδικές γνώσεις μεθοδολογίας και θεωρώ μετά από μελέτη και επεξεργασία στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο ότι μπορεί να οδηγήσει με επιτυχία στη δικαίωση των εθνικών απαιτήσεων. Επειδή ακούστηκε κάτι για συμψηφισμός σε όλη τη διάρκεια της ολομέλειας,
πέρα από τα επιχειρήματα τα οποία ακούστηκαν από τον κύριο Μηταφίδη, σε καμία περίπτωση η απέτηση αυτή δεν μπορεί να συμψηφιστεί με υποχρέωση που συνδέεται με το χρέος της χώρας, καθώς το χρέος είναι επαχθές και επονίδιστο και πρέπει να προσδιοριστεί το ύψος αυτού μέσω της συγκρότησης Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου. Και σας καλώ, κυρία Πρόεδρε, επειδή το έχετε εξαγγείλει, να προβείτε άμεσα στη σύσταση αυτής της Επιτροπής, προκειμένου η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων να πραγματοποιήσει και να υλοποιήσει τη δέσμευσή της προς τον ελληνικό λαό για τη διαγραφή του. Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την επανασύσταση της Επιτροπής Διεκδίκησης των Ελληνικών Αξιώσεων έναντι της Γερμανίας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. Ένα βήμα στον αγώνα των Ελλήνων για τη δικαίωση όλων αυτών που θυσιάστηκαν. Σε αυτόν τον αγώνα δεν δρούμε ρεβανσιστικά, αλλά ούτε συμβιβαστικά. Γιατί στην ηθική δικαίωση δεν χωρά ούτε ρεβανσισμός, αλλά ούτε συμβιβασμός. Σας ευχαριστώ.